Λοιπόν, τις προάλλες είχαμε πάει όλοι μαζί για φαγητό. Πήγαμε σε ένα ωραίο μαγαζί. Το μαγαζί το διάλεξαν ο Κυραντώνης και ο Βαγγέλης. Είχαν κλείσει μια καλή δουλειά στις Βρυξέλλες και ήθελαν να το γιορτάσουμε. Ήταν ωραίο μαγαζί, κυριλέ, λίγο ακριβό. Φάγαμε πολύ ωραία όλα, μετά ήρθε ο λογαριασμός και έρχεσαν τα περίεργα. Είχε μέσα πράγματα που δεν είχαμε παραγγείλει, είχε λάθος προσθέσεις, έπρεπε να το ξαναδούμε. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε το λογαριασμό, έρχεται ο Κυραντώνης, λέει: Παιδιά, πόσοι είμαστε, 20 δια του 20 θα το πάμε. Οπ, δικαίωμα. Γιατί δια του 20, δεν φάγαμε όλοι τα ίδια. Άλλοι φάγανε φιλέτα, άλλοι φάγανε καλαμάκια κοτόπουλα, άλλοι άνοιξαν μπουκάλια κρασί, άλλοι πιάνε αναψυχτικά. Μετά θα μας λέει κάτι μυστήρια. Ναι, μεν αλλά ο γιος παράγγειλε 2 μερίδες πατάτες και πια και αναψυχτικά και έπαιζε και με τα χαλίκια και ενοχλούσε διπλανή παρέα και δεν θα μας στέλνουν στο μαγαζί. Στο μεταξύ το μαγαζί είχε αρχίσει να αγριεύει. Μας έλεγαν θα κάτσετε εδώ, θα πλύνετε πιάτα κτλ. Εμείς λεφτά αρκετά δεν είχαμε πάνω μας, ούτε από κάτω μας είχαμε, δεν είχαμε τόσα λεφτά. Λέμε εντάξει, αφεντικό θα τα πληρώσει εσύ, δεν γίνεται. Πληρώστε εσείς τώρα και τα βρίσκουμε, γιατί εγώ το πορτοφόλι το έχω ξεχάσει στην Ελβετία. Αυτό που κάνουμε είναι επαναδιαπραγματευόμαστε τη δανειακή σύμβαση, που είναι ο λογαριασμός του μαγαζιού, και μοιράζουμε διαφορετικά το λογαριασμό. Δεν γίνεται να πληρώνει τα φιλέτα και τα καλαμάκια το ίδιο. Τι θα πει, θα ψηφίσουμε. ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουμε. Πλάκα κάνουμε.